Είμαστε σήμερα στην Φλόρινα, στη Δυτική Μακεδονία, στο πλαίσιο της περιοδίας που κάνουμε αυτό το διήμερο. Στο πλαίσιο των επερχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων, έχουμε μπροστά μας ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές. Η Δημοκρατική Αριστερά τονίζει με έμφαση τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Για μας, ένα από τα βασικά ζητήματα είναι το πρόβλημα το οποίο το ζει και η κοινωνία, η τοπική της Φλόρινας, το πρόβλημα της ανεργίας. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας με τον κόσμο που δεν μπορεί να βρει δουλειά, τους νέους ανθρώπους, και έχουμε βάλει ως προτεραιότητα την αύξηση της απασχόλησης. Στο πλαίσιο των ευρωεκλογών ζητούμε αλλαγή της πολιτικής τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζουμε στεναρά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την κοινή αντιμετώπιση, για παράδειγμα, της κρίσης κρέους και την ενοποίηση των τομέων πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να οδηγηθούμε στην πολιτική ενοποίηση και σε μια ομόσπονδη Ευρώπη που είναι το όραμά μας. Αυτά τα ζητήματα τολμούμε να τα βάλουμε στο τραπέζι όταν άλλα κόμματα δεν μιλούν για αυτά. Βέβαια, θέλουμε μια Ευρώπη με κοινωνική συνοχή, με απασχόληση, με δουλειές που θα δώσει έμφαση σε αυτά τα ζητήματα και βέβαια που δεν θα υπάρχουν οι ανισότητες και οι ανισότητες οι οποίες αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεταξύ των χωρών του Νότου και των χωρών του Βορρά, αλλά και οι ανισότητες μέσα σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται λοιπόν μια στροφή προοδευτική και η Δημοκρατική Αριστερά που θα συμμετάσχει στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τις δικές της αποσκευές και την πολιτική της ταυτότητα, θα προσπαθήσει να περάσει αυτές τις θέσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις επερχόμενες ευρωεκλογές έχουμε ένα ψηφοδέλτιο δυνατό, ευρύ, με γεωγραφική εκπροσώπηση από όλες τις παραγωγικές τάξεις, με ανθρώπους που γνωρίζουν τα ευρωπαϊκά θέματα και τα θέματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Σήμερα εδώ στη Φλόρινα είναι τρεις υποψήφιοι ευρωβουλευτές δίπλα μου, οι οποίοι ουσιαστικά δείχνουν αυτό ακριβώς που σας είπα προηγουμένως, το ρόλο που μπορούμε να διαδραματίσουμε σε αυτή την επόμενη περίοδο. Είναι η Κατερίνα Ημέλφου, η οποία ζει εδώ πέρα στην περιοχή της Φλόρινας για πολλά χρόνια και δραστηριοποιείται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, καθώς είναι καθηγήτρια στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με πολύ καλή γνώση των ζητημάτων ευρωπαϊκής πολιτικής και κοινής αγροτικής πολιτικής, η οποία είναι μια πολιτική η οποία μας έχει δώσει πολλά εφόδια οικονομικά, αλλά δεν έχουν αξιοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια και χρειάζεται εγρήγορση τα επόμενα χρόνια για να μην πάνε άλλα χρήματα σε λάθος χέρια. Είναι η Δώρα Τσικαρδάνη από την περιοχή της Κοζάνης, της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία έχει πλούσια, ενεργό κοινωνική δράση και η οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ζητήματα τόσο των γυναικών όσο και του τομέα δικαιοσύνης, όπου είναι υπεύθυνη τομέα δικαιοσύνης στη Δημοκρατική Αριστερά, δικηγόρος στο επάγγελμα, και ο Δημήτρης Χατζησοκράτης, ο οποίος είναι υπεύθυνος του τομέα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της Δημοκρατικής Αριστεράς, με πλούσια συνδικαλιστική δράση όλα τα προηγούμενα χρόνια, γνώση των ευρωπαϊκών θεμάτων, των κοινωνικών ζητημάτων και βέβαια και με πλούσια δράση, τη γνωστή δράση την οποία γνωρίζουμε στο Πολυτεχνείο το 1973, όπου μάλιστα έχει γράψει και ένα βιβλίο το οποίο έχει βραβευτεί. Οι ευρωεκλογές του Μαΐου μας δίνουν μια ευκαιρία να αποδοκιμάσουμε τις εφαρμοζόμενες πολιτικές στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, οι οποίες εκπορεύονται από τη Γερμανία, η οποία έχει υιοθετήσει μια πολιτική λιτότητας και μια πολιτική σφιχτής δημοσιονομικής πειθαρχίας, η οποία σε συνδυασμό με τις όποιες αδυναμίες έχει και διαρθρωτικές αδυναμίες έχει η Ελλάδα, οδήγησε σε μια παραπταμένη ύφεση τα τελευταία χρόνια, ύφεση η οποία στη συνέχεια οδήγησε σε αύξηση της ανεργίας και στην περιοχή μας εδώ και σε όλη και Ελλάδα και Ευρώπη, πρόβλημα το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ψηφίζοντας στη Νέα Ευρωβουλή. Καλούμε τους πολίτες να ενισχύσουν τη Δημοκρατική Αριστερά, γιατί είναι μια πολιτική δύναμη η οποία θέλει την αλλαγή της πολιτικής στην Ευρώπη, θέλει μια πολιτική η οποία έχει σαν στόχο και σαν σκοπό την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης που είναι ποιοτικές και θέσεων απασχόλησης που δεν βασίζονται σε χαμηλά, δεν προσπαθούν να αυξήσουν δηλαδή την ανταγωνιστικότητα με πολύ χαμηλά ημερομίσθια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
έχει έναν βαθμό ολοκλήρωση σε ορισμένες πολιτικές της, όπως είναι η κοινή αγροτική πολιτική, και η οποία εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια με ένα τέτοιο τρόπο που δεν κατέστη δυνατόν να αξιοποιήσουμε πλήρως τους πόρους που αφιδώς ήρθαν στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Άρα λοιπόν πρέπει τώρα να αλλάξουμε την τακτική μας και την πολιτική μας σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε τη νέα προγραμματική περίοδο, όπου πάλι θα έρθουν πάρα πολλοί πόροι για την κοινή αγροτική πολιτική. Και θέλουμε επίσης, σαν Δημοκρατική Αριστερά, μεγαλύτερο βαθμό ολοκλήρωσης σε πολλά πεδία της οικονομικής πολιτικής, και που έχουν σχέση με την ρύθμιση των τραπεζών, με τη ρύθμιση των δανείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πολλά άλλα. Χρειαζόμαστε δηλαδή μεγαλύτερο βαθμό ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Επομένως, θέλουμε η Δημοκρατική Αριστερά να θα συνεργαστεί με την ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών Δημοκρατών και θα συνεργαστεί με όλες εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες σαν σκοπό έχουν να οδηγήσουν την Ευρώπη σε μια νέα εποχή με ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Σε μια Ευρώπη της αλληλεγγύης. Ψηφίζουμε φέτος και στις ευρωεκλογές για το τι θα συμβεί στο μέλλον στην πατρίδα μας, στην Ευρώπη. Πρόκειται για εκλογές εξαιρετικής σημασίας, οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον το άμεσο και το απότερο. Πρόκειται για μια συγκυρία στην οποία το τι συμβαίνει στη χώρα μας είναι απολύτως εξαρτημένο από το τι θα συμβεί στην Ευρώπη. Και πρόκειται για μια στιγμή εξαιρετικής σημασίας, με δεδομένο ότι όλες αυτές οι πολιτικές θα εξαρτηθούν από τον συσχετισμό που θα προκύψει στο Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο θα ψηφιστεί από τις εκλογές αυτές. Ένα Ευρωκοινοβούλιο στο οποίο πρέπει να αναδειχτούν και να κυριαρχήσουν οι δημοκρατικές δυνάμεις, οι δυνάμεις του σοσιαλισμού, οι δυνάμεις της αριστεράς, τέτοιο που να μπορέσει να ανταποκριθεί στα αιτήματα τα κοινωνικά, στα αιτήματα εκείνα της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, για την οποία έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη σε επίπεδο και ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι αυτή τη στιγμή, παράλληλα με το αίτημα αυτό το οποίο αναπτύσσεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναπτύσσεται και μία τάση ευρωφοβική, ξενοφοβική, ρατσιστική και ναζιστική, με ανάλογη ενίσχυση τέτοιων κομμάτων σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, κάτι στο οποίο μάλλον πρέπει να απαντήσουμε δυναμικά και με θετικό τρόπο. Έτσι λοιπόν η Δημοκρατική Αριστερά, από καταβολή της ευρωπαϊκή δύναμη με εξαιρετική σημασία στις απόψεις της, ο ρόλος αυτός, θα επιμείνει στις επιλογές αυτές, θα επιμείνει στην ανάπτυξη του κοινωνικού πυλώνα, ο οποίος κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και να αποδεχτούμε και να δουλέψουμε ώστε να μην είναι ανταγωνιστικός προς στον οικονομικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα παλέψει γι' αυτό μέσα από τις τάξεις των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, με αυτές τις δεσμεύσεις, με αυτές τις απόψεις, διεκδικούμε την ψήφο του ελληνικού λαού, διεκδικούμε την ψήφο και των πολιτών της Φλόρινας, και ζητάμε να μας ενισχύσετε στις επερχόμενες εκλογές. Είμαστε 21 και μία μέρες πριν από τις ευρωεκλογές της 25 Μαΐου. Οι Έλληνες πολίτες, άντρες και γυναίκες, καλούνται να εκλέξουν 21 ευρωβουλευτές από τους 751, για να ενώσουν τη φωνή τους και να διεκδικήσουν, κατά την άποψή μας, περισσότερη Ευρώπη, όχι οποιαδήποτε Ευρώπη. Μια Ευρώπη που δεν θα είναι Ευρώπη της λιτότητας, αλλά θα είναι μια Ευρώπη της αλληλεγγύης. Μια Ευρώπη που δεν θα είναι της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, αλλά θα είναι μια ανοιχτή Ευρώπη. Ανοιχτή σε όλους και όλες, και κυρίως που θα υπερασπίζεται σε κάθε περίπτωση αυτό που λέμε το κοινωνικό ευρωπαϊκό πρότυπο, το οποίο την τελευταία περίοδο πάρα πολύ γίνεται μεγάλη προσπάθεια να αλλάχτεί, προφανώς προς το χειρότερο. Σε εκλογές αυτές, επίσης, πρόκειται να καλούμε τον ελληνικό λαό να δώσει και ένα μήνυμα. Εκ των πραγμάτων να δώσει. Ένα μήνυμα απέναντι στην κυβέρνηση.
τον τρόπο που χειρίστηκε αυτή την περίοδο και προετοιμάζει να χειριστεί τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά πράγματα της χώρας μας. Εμείς ως Δημοκρατική Αριστερά Προοδευτική Συνεργασία κατεβαίνουμε με ένα κεντρικό σύνθημα που είναι υπεύθυνη πολιτική, ασπίδα για την κοινωνία. Υπεύθυνη πολιτική, θέλουμε να το ενσταλάξουμε αυτό στη συνείδηση του κόσμου που μπορεί να μας παρακολουθήσει, με την έννοια ότι θέλουμε σε κάθε περίπτωση με απόλυτο μια έντονη διάθεση παρέμβασης στα πράγματα και με μια υπευθυνότητα να μπορέσουμε να σταθούμε απέναντι στα τα μελούμενα της χώρας, δηλαδή η κυβέρνηση του τόπου. Δεν είναι βεβαίως οι εκλογές αυτές οι οποίες θα δώσουν την κυβέρνηση του τόπου, θα αλλάξουν την κυβέρνηση του τόπου. Ταυτόχρονα όμως δείχνουμε και έχουμε πει από τώρα, και αυτό είναι δέσμευση της Δημοκρατικής Αριστεράς, επειδή πάρα πολλοί κόσμος μας ρωτάει τι θα κάνουμε παραπέρα, είναι η πρόταση των 10 σημείων που λέει από την πλευρά μας πώς βλέπουμε την υπόθεση της διακυβέρνησης του τόπου στο βαθμό που εφαρμοστούν 10 προγραμματικά σημεία τα οποία έχουμε ήδη θέσει στην κοινωνία. Εμείς αυτή την περίοδο δίνουμε τη μάχη του απολύτως συγκεκριμένου. Θα προσπαθήσουμε σε κάθε περίπτωση να δώσουμε τη μάχη και να μιλήσουμε στον ελληνικό λαό λέγοντας πολύ συγκεκριμένα πράγματα, διότι δεν έχει αρκετά ακούσει και ακούει και ακούει, ας πούμε, συνεχώς να συζητάνε γενικότητες. Συγκεκριμένο θέμα είναι αυτή η δική μας, ας πούμε, με ένταση παρέμβαση που λέει ότι δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση μια σειρά πράγματα τα οποία έχει υποσχεθεί στον ελληνικό λαό να μην τα κάνει. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε, όπως παραδείγματος χάρη σήμερα, 3 Μαΐου, να εμφανίζεται σε εφημερίδα, κεντρική εφημερίδα και να αποκαλύπτεται ότι οι συντάξεις, η κατώτερη σύνταξη δεν θα διαρκεί στα 15 χρόνια, με 4.500 ημερομίσθια, αλλά με 6.000 ημερομίσθια. 6.000 ημερομίσθια σημαίνει 5 χρόνια επιπλέον δουλειά πλήρους απασχόλησης για αυτούς και για αυτές που ήταν στα 63 τους χρόνια, στα 64, περίμεναν να πάρουν τη σύνταξη και τώρα δεν θα μπορέσουν να την πάρουν, γιατί πρέπει να βρουν 1.500 επιπλέον ημερομίσθια να τα καταγράψουν. Όταν ήταν η Δημοκρατική Αριστερά στην κυβέρνηση έδωσε μεγάλη μάχη. Μεγάλη μάχη καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουνίου μέχρι τον Νοέμβριο του 2012 να αποτραπεί μια τέτοια διαδικασία και το είχαμε αποτρέψει. Σήμερα λοιπόν καλέσαμε τον Υπουργό Εργασίας να μην τολμήσει να προχωρήσει σε μια τέτοια υπόθεση, έστω και από 1η-1η 2015, όπως φαίνεται πως το ετοιμάζουμε. Μάχη του συγκεκριμένου σημαίνει ότι εμείς θέλουμε να ενώσουμε τη φωνή μας μαζί με τις άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις για να διεκδικήσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Πού? Σε δύο τομείς θα σας μιλήσω για να μην αναφέρομαι περισσότερα. Πρώτο θέμα, υπόθεση ανεργίας. Το μείζον ζήτημα στον ευρωπαϊκό χώρο, όπως και στην Ελλάδα. 27 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρώπη, 1,5 εκατομμύρια άνεργοι καταγεγραμμένοι στην Ελλάδα. Λοιπόν, εμείς λέμε το εξής. Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί με τα ευρωπαϊκά συνδικάτα και τις προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης και λέμε, μέχρι στιγμής, stop. 1 τρισεκατομμύριο δόθηκε για τις τράπεζες, 1 τρισεκατομμύριο ευρώ δόθηκε για τη διάθεση των τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 1 τρισεκατομμύριο ευρώ επίσης φοροδιαφεύγουν καθ' όλη τα τελευταία χρόνια με οποιοδήποτε τρόπο και δεν δίνονται στα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να κάνουν κοινωνικές πολιτικές. Τώρα είναι η στιγμή να υπάρξει μια βούληση, συγκεκριμένη πολιτική που θα λέει 250 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο τα επόμενα 5 χρόνια, δηλαδή να καταβληθούν 1 τρισεκατομμύριο 250 δισεκατομμύρια ευρώ για να δημιουργηθούν 11 εκατομμύρια ποιοτικές θέσεις απασχόλησης. Τα προγράμματα υπάρχουν. Οι προτάσεις υπάρχουν. Αυτό που δεν υπάρχει είναι η πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο. Και θέμα δεύτερο. Ποιο είναι το μείζον θέμα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα μας και άλλες χώρες της Ευρώπης. Γιατί δεν είναι μόνο η χώρα μας. Είναι το θέμα της κρίσης χρέους. Η κρίση χρέους λοιπόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε κάθε μια χώρα ξεχωριστά. Μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα μνημόνια και με όλες αυτές τις καταστάσεις που έζησαν και ζει η Ελλάδα και έζησαν και άλλοι και ζουν και θα ζήσουν και άλλοι ευρωπαϊκοί λαοί. Λέμε λοιπόν πολύ συγκεκριμένα.
Και ενώνουμε και σε αυτό την πρότασή μας πάλι με τα ευρωπαϊκά συνδικάτα και με τις προοδευτικές δυνάμεις που λένε, κοιτάξτε, το ότι είναι πάνω από το 60% του χρέους, δηλαδή το 60% είναι το ποσοστό χρέους του Μάστρι, ό,τι είναι πάνω από αυτό να δοθεί, να μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ένα ταμείο το οποίο θα δημιουργηθεί για μια αντιμετώπιση συνολική, όχι ξεχωριστά από κάθε μια χώρα. Έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να έχει τη δυνατότητα να το αντιμετωπίσει αυτό συνολικά, χωρίς να σημαίνει πως δεν θα το πληρώσουν σε μια διαδικασία επιμήκυνσης χρόνων για να μπορεί να το πληρώσουν και να το πληρώσει κάτι τέτοιο οι χώρες. Είναι αυτό που λέμε η αλληλοδιαχείριση και η αντιμετώπιση από την πλευρά των ευρωπαϊκών χωρών στο σύνολό τους του χρέους. Αυτή λοιπόν μας η πρόταση συνδέεται και για να μπορέσει να έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτή τη δυνατότητα, χρειάζονται τα ευρωομόλογα για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τη μεγάλη προσπάθεια που θα γίνει. Άρα κάθε μια πρότασή μας δένει με την άλλη. Και σε ό,τι αφορά στον ελληνικό χώρο, η γενικότερη πρόταση την οποία θα έχετε ακούσει από την πλευρά της δημοκρατικής αριστεράς, της προοδευτικής συνεργασίας σε αυτή τη φάση, είναι ότι επειδή χρειάζονται τα επόμενα 10 χρόνια μέχρι το 2020 110 δισεκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουν να γίνουν, έργα για την ανάπτυξη, για να μπορέσουν να την τραβήξουν την ανάπτυξη με 3% για να μπορέσει η χώρα να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της, και επειδή αυτά δεν μπορούν, ακόμα και αν βρεθούν τα 90 μπορούν να βρεθούν, τα 20 δισεκατομμύρια χρειάζεται με ένα σχέδιο μάσα να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Αλλά λέμε ότι επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτές οι επενδύσεις, μέχρι ότου ακόμα και να άρχισαν να αλληλοποιούνται από όλες από την πρώτη χρονιά, για να αφήσουν το αποτύπωμά τους στην απασχόληση, χρειάζεται τουλάχιστον 3 χρόνια να αρχίσουν να αφήνουν το αποτύπωμά τους στην απασχόληση. Γι' αυτό λέμε το εξής: τα επόμενα 3 χρόνια δεν μπορεί να ζήσει αυτή η χώρα έχοντας 1,5 εκατομμύριο άνεργους ή να προστίθενται άλλοι. Άρα λοιπόν, 500.000 θέσεις απασχόλησης, οι οποίες θα είναι στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας, όχι στο δημόσιο, στον κοινωνικό τομέα της εργασίας, με τριετής συμβάσεις, έτσι, εις κατώτατες συμβάσεις, αλλά με τριετής συμβάσεις, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας να έχουμε και απασχόληση και κοινωνικά χρήσιμη, και ταυτόχρονα να φέρουν βόλτα και να δώσουν προοπτικές σε αυτούς τους, όχι μόνο στους ανέργους αυτούς, αλλά και στην ίδια την οικονομία, με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, γιατί αυτά τα χρήματα θα πέσουν όλα στην αγορά. Δίνω, μίλησα πολύ συγκεκριμένα για συγκεκριμένες εντελώς προτάσεις που θέλουμε να κάνουμε. Αυτή τη μάχη του συγκεκριμένου θέλει να δώσει η Δημοκρατική Αριστερά Προοδευτική Συνεργασία. Σε αυτή την κατεύθυνση καλεί όλους και όλες, και προφανώς ζητάει τη στήριξη όλων για αυτή την υπόθεση. Όσοι περισσότεροι ευρωβουλευτές από τη Δημοκρατική Αριστερά, τέτοιες ιδέες και τέτοιες προτάσεις θα στηριχτούν από τη δική μας πλευρά. Σας ευχαριστώ.